Μία από τις τέσσερις εκδόσεις Scrambler της Ducati είναι και η έκδοση Urban Enduro. Διασκεδαστική και φιλική όπως τα αδέρφια της Icon, Full Throttle και Classic, η έκδοση Urban Enduro σχεδιάστηκε για αστική μετακίνηση, προσφέροντας όμως πλατιά χαμόγελα όταν κινήσετε πάνω σε χωμάτινα τερέν. Πάμε να την απολαύσουμε. Ο όρος Scrambler δεν είναι καινούριος. Πρωτοεμφανίστηκε πριν αρκετές δεκαετίες και περιέγραφε μοτοσικλέτες που με ένα φαρδί τιμόνι, ελαφρωμένες από πλαστικά και περιτά εξαρτήματα, με άλλα φτερά και με τακούνια στα ελαστικά, πρόσφεραν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης στους ιδιοκτήτες τους. Για την Ducati, η ονομασία Scrambler είναι βαριά και την πηγαίνει στα τέλη της δεκαετίας του 50, όπου το πρώτο μονοκύλινδρο 175 κυβικών εκατοστών τότε μπήκε σε παραγωγή. Για να ακολουθήσουν 250 κυβικά αργότερα, 350 κυβικά και 450 κυβικά μέχρι και περίπου το 1971, όπου και σταμάτησε η παραγωγή τους. And that's the way you just lock into it, you know. And once you locked into it, you had it going. When the horn started to hit, then you thought big band. And you just, to me, that was, hey, hit with the band, and that made the whole thing sound like it was exploding, you know. Το σημερινό Ducati Scrambler αποτελεί τον ευκολότερο και οικονομικότερο τρόπο για να κάνει κάποιος μια Ducati δική του. Με στόχο το νεανικό κοινό, το Scrambler είναι έτοιμο να ικανοποιήσει διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες του κάθε μοτοσυκλετιστή ξεχωριστά μέσα από μια γκάμα 4 εκδόσεων. Η έκδοση Urban Enduro είναι φτιαγμένη για τους λάτρεις του Enduro και για γρήγορες αποδράσεις από την καθημερινότητα και την ρουτίνα της πόλης και πάλι πίσω. Εργονομικά, το Urban Enduro καταφέρνει να βολέψει μεγάλο φάσμα σωματότυπων. Η σέλα έχει πλούσιο αφρόδες υλικό και η θέση οδήγησης, χάρη στο φαρδί τιμόνι που τοποθετεί τα χέρια ψηλά και θυμίζει έντονα δεκαετία 70, δεν κουράζει καθόλου, ενώ είναι ιδανικό για όσους οδηγούν όρθιοι στο χώμα. Ο κινητήρας τώρα είναι ο παλιός γνώριμος κινητήρας του Monster 796. Είναι αερόψυκτος 803 κυβικών εκατοστών με υπιότερη απόδοση στους 75 ύπους, στις 8.250 στροφές, αντί των 87 ύπων που είχε το Monster, ενώ οι διαφορές μεταξύ των δύο εντοπίζονται στην εισαγωγή, στον ψεκασμό, τον εκεντροφόρο και την εξάτμιση. As much as anything, the way the drums, bass, guitar, keyboards and vocals all work together, interlocking. Το πλαίσιο είναι χαλίβδινο ατσάλινο χωροδικτύωμα, είναι καινούργια σχεδίαση. Το πυρούνι προέρχεται από την Καγιάμπα και είναι αναστραμμένο με διάμετρο καλαμιών 41 χιλιοστά και διαδρομή 150 χιλιοστά, ενώ το πίσω αμορτισέρ είναι σε διαγώνια θέση και εδράζεται απευθείας στο αλουμινένιο ψαλίδι χωρίς σύστημα μοχλισμού. Τα φρένα προέρχονται από την Brembo με έναν μονό δίσκο 330 χιλιοστών για μπροστά που συνεργάζεται με μια τετραπίστωνη ακτινικά τοποθετημένη δαγκάνα και με έναν 245 χιλιοστών για πίσω με δαγκάνα μονού εμβόλου. Ενώ όλο το πακέτο συνοδεύεται και από μονάδα ABS της Bosch. Τα όργανα είναι λιτά, όπως ακριβώς αρμόζει στην ρετρό εμφάνιση της μοτοσικλέτας, χωρίς όμως να λείπουν οι απαραίτητες ενδείξεις πληροφοριών. Το Scrambler έχει τη δύναμη να φτάσει περίπου σε τελική τα 200 χιλιόμετρα, αν και η ιδανική του ταχύτητα για άνετο ταξίδι είναι τα 130 με 140 χιλιόμετρα. Η μέση κατανάλωση κυμαίνεται γύρω στα 5 λίτρα ανά 100, άρα με γεμάτο το ρεζερβουάρ των 13,5 λίτρων μπορείτε να έχετε μια αυτονομία γύρω στα 270 χιλιόμετρα. Νούμερο αρκετά ικανοποιητικό θα λέγαμε.
Scrambler Urban Enduro στον δρόμο είναι διασκεδαστικό, με κύριο πεδίο δράσης το αστικό και περιαστικό τοπίο. Δεν θα πει όχι στο χώμα, χάρη στα ελαστικά Pirelli Meta 60 με χάραξη Trial, τα οποία ταιριάζουν και γάντι στους ελληνικούς δρόμους, προσφέροντας πρόσφυση και αναδεικνύοντας τα χαρίσματα της μοτοσυκλέτας. Ενώ ο οροπάτος κινητήρας του, σε συνδυασμό με το ασφάλτινο setup των αναρτήσεων, αλλά και το ότι η μοτοσυκλέτα είναι Ducati, για να μην ξεχνιόμαστε, θα προσφέρουν απόλαυση σε σφιχτά στροφιλίκια, παίρνοντας τις απαιτούμενες κλίσεις που χρειάζεται και ζωγραφίζοντας ένα πλατή χαμόγελο στο στόμα σας. Ακριβώς αρμόζει στην ρετρό εμφάνιση της μοτοσυκλέτας, χωρίς όμως να λείπουν οι απαραίτητες ενδείξεις πληροφοριών. Το Scrambler έχει τη δύναμη να φτάσει περίπου σε τελική τα 200 χιλιόμετρα, αν και η ιδανική του ταχύτητα για άνετο ταξίδι είναι τα 130 με 140 χιλιόμετρα. Η μέση κατανάλωση κυμαίνεται γύρω στα 5 λίτρα ανά 100, άρα με γεμάτο το ρεζερβουάρ των 13,5 λίτρων μπορείτε να έχετε μια αυτονομία γύρω στα 270 χιλιόμετρα. Νούμερο αρκετά ικανοποιητικό θα λέγαμε. Οι διαφορές μεταξύ των δύο εντοπίζονται στην εισαγωγή, στον ψεκασμό, τον εκεντροφόρο και την εξάτμιση. Το πλαίσιο είναι χαλίβδινο, ατσάλινο χωροδικτύωμα, είναι καινούργια σχεδίασης. Το πυρούνι προέρχεται από την Καγιάμπα και είναι αναστραμμένο με διάμετρο καλαμιών 41 χιλιοστά και διαδρομή 150 χιλιοστά, ενώ το πίσω αμορτισέρ είναι σε διαγώνια θέση και εδράζεται απευθείας στο αλουμινένιο ψαλίδι χωρίς σύστημα μοχλισμού. Τα φρένα προέρχονται από την Brembo με έναν μονό δίσκο 330 χιλιοστών για μπροστά που συνεργάζεται με μια τετραπίστωνη ακτινικά τοποθετημένη δαγκάνα και με έναν 245 χιλιοστών για πίσω με δαγκάνα μονού εμβόλου. Ενώ όλο το πακέτο συνοδεύεται και από μονάδα ABS της Boss. Τα όργανα είναι λιτά, ο Μασία Scrambler είναι βαριά και την πηγαίνει στα τέλη της δεκαετίας του 50, όπου το πρώτο μονοκύλινδρο 175 κυβικών εκατοστών τότε μπήκε σε παραγωγή. Για να ακολουθήσουν 250 κυβικά αργότερα, 350 κυβικά και 450 κυβικά μέχρι και περίπου το 1971, όπου και σταμάτησε η παραγωγή τους. And that's the way you just lock into it, you know. And once you locked into it, you had it going. When the horn started to hit, then you thought big band. And you just, to me, that was, hey, hit with the band, and that made the whole thing sound like it was exploding, you know. Το σημερινό Ducati Scrambler αποτελεί τον ευκολότερο και οικονομικότερο τρόπο για να κάνει κάποιος μια Ducati δική του. Με στόχο το νεανικό κοινό, το Scrambler είναι έτοιμο να ικανοποιήσει διαφορετικές ανάγκες και... Μία από τις τέσσερις εκδόσεις Scrambler της Ducati είναι και η έκδοση Urban Enduro. Διασκεδαστική και φιλική όπως τα αδέρφια της Icon, Full Throttle και Classic, η έκδοση Urban Enduro σχεδιάστηκε για αστική μετακίνηση, προσφέροντας όμως πλατιά χαμόγελα όταν κινήσετε πάνω σε χωμάτινα τερέν. Πάμε να την απολαύσουμε. Ο όρος Scrambler δεν είναι καινούριος.
πρωτοεμφανίστηκε πριν αρκετές δεκαετίες και περιέγραφε μοτοσικλέτες που με ένα φαρδί τιμόνι, ελαφρωμένες από πλαστικά και περιττά εξαρτήματα, με άλλα φτερά και με τα κούνια στα ελαστικά, πρόσφεραν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης στους ιδιοκτήτες τους. Για την Ducati, οι επιθυμίες του κάθε μοτοσυκλετιστή ξεχωριστά μέσα από μια γκάμα 4 εκδόσεων. Η έκδοση Urban Enduro είναι φτιαγμένη για τους λάτρεις του Enduro και για γρήγορες αποδράσεις από την καθημερινότητα και την ρουτίνα της πόλης και πάλι πίσω. Εργονομικά, το Urban Enduro καταφέρνει να βολέψει μεγάλο φάσμα σωματότυπων. Η σέλα έχει πλούσιο αφρόδες υλικό και η θέση οδήγησης χάρη στο φαρδί τιμόνι που τοποθετεί τα χέρια ψηλά και θυμίζει έντονα δεκαετία 70 δεν κουράζει καθόλου, ενώ είναι ιδανικό για όσους οδηγούν όρθιοι στο χώμα. Ο κινητήρας τώρα είναι ο παλιός γνώριμος κινητήρας του Monster 796. Είναι αερόψυκτος 803 κυβικών εκατοστών με υπιότερη απόδοση στους 75 ύπους στις 8.250 στροφές αντί των 87 ύπων που είχε το Monster.